στη γάμα εθνική και ένα στη β. Θέλετε, άμα θέλετε, εγώ θα τα βάλω. Άμα τα θεωρείτε σωστά εσείς. Τέλος πάντων, αυτή είναι η αλήθεια. Και όσον αφορά για το προποτζίδικο που ανοίξατε σήμερα, ο Πάπα λέει απ' έξω, ο Πάπα. Δηλαδή, αυτό το ανθρωπάκι του ο Πάπα, δηλαδή έτσι που τρέχει και χορεύει, πιο καλές τρύπες κάνει από το μάνταλο. Έτσι, για να πούμε και μια μαλακία, για να δείτε αυτά που γράφετε εσείς. Πάνω στις μαλακίες δικές σας, λέω κι εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι τα... Αυτά ήθελα να πω όσον αφορά για τα χρέη που δεν χρωστάει τίποτα. Η ΑΕΚ αυτά είναι σπότα για τον Ολυμπιακό. Μα ο Ολυμπιακός πήρε 60 εκατομμύρια, 80, δεν θυμάμαι πόσα πήρε. Και τα πληρώνει. Και να πω και κάτι για τον Πέτρο τον Κόκαλη. Τόσα πρωταθλήματα πήρε ο Ολυμπιακός. Ένα... Πώς το να το πω, μια ευχή, μπράβο Ολυμπιακέ, δεν είπες. Για την Ιντρακάτ που πήρε τη δουλειά και την υπογειοποίηση, τα εκατομμύρια που πήγαν στην τσέπη σου και καλορίζικο να πεις στην τζαμπασοβιά, το είπες Πέτρο, μπράβο ρε Πέτρο, μπράβο σου ρε. Κοίτα, καθόλου δεν έχω τίποτα να πω, δηλαδή ούτε με πείραξε ούτε τίποτα. Απλά τα λεφτά έχουνε προδώσει τον Χριστό. Δεν θα προδίδεις εσύ την ομάδα που λες ότι αγάπησες και όχι το λες, μου έλεγες. Αυτά και για τον Πέτρο. Πάρτε τον στο γαμπρό, σας το χαρίζουμε. Εδώ ρε, να πω και κάτι άλλο. Εκείνο το μέρος εκεί στο Ρέντι, ένα οικοπεδάκι, ένα οικοπεδάκι. Ένα κομμάτι από το Ρέντι έκανε σαν τρελός. Φέρτε τα λεφτά, μου το πήρα. Ενώ σου έχει δώσει όλους 100 εκατομμύρια του πούλησε τον Ολυμπιακό. Πάνω κάτω το, μην το ψάχνετε. Ε, και εκείνο το οικοπεδάκι, το μικρό εκείνο το μέρος που. Να το πουλήσει θέλεις και αυτό. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Παιδιά, όσοι είναι με τα λεφτά τέτοιου τύπου άνθρωποι, και δεν λέω μόνο για τον Πέτρο τον Κόκαλη, για όλους. Είναι μηδενικής αξίας από θέμα ανθρωπιάς. Ένα καλή επιτυχία από το 11, από το 9 που άφησε τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα που έχει πάρει, έχουμε πάρει 12 πρωταθλήματα, δεν είπε, ωραία Ολυμπιακέ, καλή επιτυχία. Δεν είπε. Αλλά το καλορίζικο το είπε εκεί. Βέβαια, εκείνος το είπε καλορίζικο πολλά τα λεφτά. Εγώ το λέω καλογάμητο. Μην τυχόν και μου γαμηθείτε μέχρι να έρθει ο Ολυμπιακός. Ό,τι σας λέω. Αυτά είχα να πω. Έχω κι άλλα βέβαια, αλλά... Δεν θέλω να χαλάσω όλο τώρα σάλιο με τις μαλακίες σας. Σας λέω εγώ, εάν ο Ολυμπιακός είχε κάνει τέτοια πράγματα, θα ήμουν ένας Ολυμπιακός και μπορεί να βλέπει ένα-δύο παιχνίδια τον χρόνο του. Εσείς δεν έχετε ηθική, δεν έχετε αξιοπρέπεια. Λέτε για τον Παναθηναϊκό υπόθεση λουλουδιών μουνόπανα εκτζίδες και ξεχάσατε το Χρυσοβιτσιάνο στην Μπενβέ με τα 10.000. Που πάλι λόγω πουστιάς δεν πήγατε βιντεοθνική. Αλλιώς να είσαι ΑΕΚ. Εδώ και 5 χρόνια ασχολείσαι μόνο με το handball. Δεν υπάρχει ΑΕΚ πουθενά. Μία νίκη να κάνετε, βγαίνετε στους δρόμους. Όχι τους εδώ. Από το Εσκίσα κύριο όπου υπάρχουν δρόμοι. Μη σας πειράζει αυτά που λέω. Είναι η χολή που πετάτε απέναντι στον Ολυμπιακό. Σας συνεπιστρέφω πίσω. Ξαναλέω, αντίπαλός μου είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει καμιά ΑΕΚ. Κανένας ΠΑΟΚ. Μιλάμε για αντίπαλες ομάδες. Πάμε τώρα στους οπαδούς. Θα το πω με βαριά καρδιά. Αλλά έτσι είναι. Πιο πολύ υπολογίζω ένα Παναθηναϊκό σε μια κουβέντα μα πει, παρά σε έναν ΑΕΚ.
Είστε φίδια κολοβά. Είπα να πει μια κουβέντα. Πιο πολύ θα υπολογίσουν του Παναθηναϊκού την κουβέντα, πάρε τη δικιά σας. Είστε φίδια κολοβά. ΑΕΚΖΙΔΕΣ. Εγώ έχω πολλές δικαιολογίες να πω γιατί είναι έτσι η οπαδή της ΑΕΚ. Από που κρατάει αυτό για να είναι φίδι κολοβό. Δεν θα το πω σήμερα όμως. Τα έχω πει άλλες φορές. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Μετράει από τις νίκες από το 60 ο δημοσιογράφος και μετά. Τότε βγάλε και τα δύο πρωταθλήματα. Αφού δεν τα υπολογίζεις τα άλλα. Βγάλε και το 39 το πρωτάθλημα και το 40. Να πας στα 10 πρωταθλήματα. Βγάλε και 5 κύπελα εκείνες τις χρονιές, να πας 10 κύπελα. Πού είμαι παράλογος. Πέσε μου που είμαι παράλογος. Τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη πως το διάλο τα λέτε δικά σας. Και εγώ τίποτα. Δεν υπάρχει ισονομία. Δεν υπάρχει για εσάς, ε. Άμα εδώ θα υπάρχει. Εσείς, τέτοια πουστιά ούτε ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει. Εντάξει, έχει κάνει και αυτός. Αλλά τουλάχιστον δεν έρχεται να μαγκαλιάσει. Εσείς, ένα λεπτάκι, πάρουμε κι εμείς ένα πρωτάθλημα, κάθεσαμε μαλάκες. Τότε. Ε! Πάμε σε γραμμές. Τι, τώρα έχω νεύρα. Πάμε.